έφτασαν οι πρώτοι οικίσκοι για την κάλυψη των σκολικών αναγκών στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με την αρχή να γίνεται στο επάλαρκαλο χωρίου. Εκτελούμε ένα έργο που αποφάσισε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, και ξεκινήσαμε να φέρουμε τις 4 πρώτες αίθουσες από τις 28. Η εντολή του Μαρινάκη ήταν να εκτελεστεί αυτό που επιθυμεί ο Δήμαρχος. Η δωρεά του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, αφορά 28 οικίσκους, με τον αριθμό αυτό να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε σχολικές αίθουσες. Είναι μία δαπάνη, περίπου το 1.030.000. Δεν αγκωμάκησε ο Μαρινάκης να το διαθέσει για τον τόπο του. Όπως έχει κάνει και για τον Εύρο, όπως έχει κάνει για τη Μάνδρα, όπως έχει κάνει για τη Λάρισα, όπως έχει κάνει για τις φωτιές του Μαντουδίου, όπως έκανε και για την Ηλία και πώς έχει και κάνει χιλιάδες άλλες δραστηριότητες και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, είπε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, ο οποίος απευθύνει κάλεσμα στον κύριο Μαρινάκη να επισκεφθεί την ευρύτερη περιοχή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε μας κάνει μια δωρεά η οποία πραγματικά την έχουμε ανάγκη και έτσι η κίστη αυτή είναι μια διέξοδο στο αδιέξοδο που βρισκόμαστε κι εμείς. Θα θέλαμε να κάνουμε και μια πρόσκληση από το σταθμό σας στον πρόεδρο του Ολυμπιακού στις επόμενες μέρες, αν μπορεί να κατέβει κάτω και να τον τιμήσουμε και να τον γνωρίσουμε από κοντά. Παράλληλα δώρησαν συνολικά 350 μπάλες σε μικρούς και μεγάλους μαθητές των σεισμόπληκτων περιοχών, καθώς και 600 μάσκες προστασίας κατά του κορονοϊού. Φέραμε αθλητικό υλικό για τα παιδιά του Λυκείου, θα πάμε αθλητικό υλικό στα παιδιά των Δημοτικών, θα πάμε και στο Καστέλι, φέραμε και μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό μεγάλων για τα Λύκεια, μικρών για τα Δημοτικά σχολεία. Μαθητές χαμογέλασαν και έπαιξαν με την ψυχή τους. Πολύ μεγάλη χαρά για μας σήμερα εδώ στο Αρκαλοχώρι, στο σχολείο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός κάνει μια πολύ μεγάλη προσφορά στους μαθητές. Ολυμπιακός. Τώρα χάρηκες με την μπάλα. Ναι. Αναφορικά με τους οικίσκους για τη στέγαση των σεισμόπληκτων, ο Δήμαρχος κάνει λόγο για μια έλλειψη 41 οικίσκων. Χρειαζόμαστε ακόμα 40-41 για την ακρίβεια οικίσκου. Και πού την βρείτε, Δήμαρχε? Δεν ξέρω, θα δούμε. Έχουμε κάνει 6 καταβλισμούς και έχουν πάει οι οικίσκοι και θα κάνουμε ακόμα άλλους 2. Απομένουν οι πουλιές και τα πάρτυρα. Πιστεύετε ότι πριν τα Χριστούγεννα να έχουν μπει οι άνθρωποι μέσα? Δεν ξέρω.